Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Ο άνθρωπος πίσω από όλα τα παράνομα που κάνει ο Ευθύμης είναι ένας ευυπόληπτος πολίτης της Κρήτης και υπεράνω πάσης υποψίας. Προς το παρόν όμως, γιατί δεν θα μείνει για πολλή δράση του στο σκοτάδι. Οπότε κρατηθείτε, γιατί το καλό έρχεται στο τέλος. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που τα στοιχεία που συλλέγει ο Λευτέρης θα το φέρουν μπροστά σε μια μεγάλη ανακάλυψη. Θα φτάσει στο σημείο να ανακαλύψει πράγματα για τον Ευθύμη που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά. Γιατί όσο και περισσότερα καταφέρνει να μάθει, τόσο επιβεβαιώνονται οι υποψίες του για τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω απ' όλα. Ο οποίος έχει καταφέρει για πολλά χρόνια να κρατήσει μυστική την ταυτότητά του και τη δράση του με τη μαφία του νησιού, της οποίας ηγείται πίσω από την κάλυψη της επαγγελματικής του ιδιότητα. Και αυτήν η ιδιότητα είναι του γιατρού. Ο πράος και χαμηλών τόνων Δημήτρης, ο σύζυγος δηλαδή της Εμιλίας, είναι ο αρχηγός και μεγαλοβαρόνος της μαφίας. Είναι στην ουσία το αφεντικό του Ευθύμη, ο οποίος παίρνει εντολές από αυτόν για να διακινεί τα πάντα. Ο Δημήτρης έχει καταφέρει να κλείσει τη μεγάλη συμφωνία με το εμπόριο όπλων που θέλει να καταφέρει να ξεσκεπάσει η Εμιλία, σε συνεργασία με το Λευτέρη βέβαια. Αυτή είναι και η βασική αποστολή για την οποία έχει έρθει στην περιοχή ο Λευτέρης ορφανός. Δεν παρακολουθεί απλά τον Ευθύμη. Αποστολή του είναι να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί στο κύκλωμα πίσω από αυτόν. Και θα φτάσει κάποια στιγμή στο Δημήτρη και σε μια συνάντησή τους. Στο ίδιο σημείο θα φτάσει και η Εμιλία και η ζωή της θα είναι σε άμεσο κίνδυνο. Γιατί ήταν ο σύζυγός της. Ο Δημήτρης είχε μια πλέον τέλεια κάλυψη μπροστά στα μάτια όλων. Όταν όμως κατάλαβε πως τον εγκαταλείπει για να συνδεθεί με τον Παύλο, αυτό άλλαξε. Τώρα δεν έχει κάποιο όφελος από αυτήν. Και η Εμιλία θα πρέπει να κινηθεί πολύ προσεκτικά για να μην αντιληφθεί ο Δημήτρης ότι γνωρίζει τα πάντα για την παράνομη δράση του. Ωστόσο, η συνεργασία της Εμιλίας και του Λευτέρη θα φτάσει στην επιτυχία σε επεισόδια που θα δούμε τη νέα χρονιά. Οπότε κρατηθείτε για νέες εξέλιξεις στη σειρά.